Θετικέ φαίνεται πω είναι οι πρώτε ενδείξει από την επιβεβαιωτική γεώτρηση των ενιτοτάλ στον κρόνο του τεμαχίου 6. Εδώ και λίγα 24 ώρε έχουν ξεκινήσει εργασίε δοκιμήσει ποιότητα και πίεση του φυσικού αερίου με το γνωστό ανάμα τη φλόγα και τα μέχρι στιγμή δεδομένα δείχνουν ενθαρρυντικά. Οι εργασίε γεώτρηση αυτέ καθ' αυτέ έχουν ολοκληρωθεί. Η θαλάσσια δέσμευση, ωστόσο, παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31η Ιανουαρίου, οπότε χρονικά τοποθερείται λεπτομέρει ενημέρωση των αρχών τη Δημοκρατία για το αποτέλεσμα των εργασιών. Ανακοινώνοντα την ανακάλυψη του κοιτάσματο στον Αύγου του 2022, η Ιταλική εταιρεία ανέβασε σε εκτιμόμενε ποσότητε φυσικού αερίου στα 2,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, με σημαντική πιθανότητα πρόσθετη αύξηση, η οποία θα αναζητεί με μια νέα ερευνητική γεώτρηση στο ίδιο τεμάχιο. Αυτή ήρθε πέντε μήνε μετά, τέλη Δεκεμβρίου του 2022, όταν ανακοινώθηκε η ανακάλυψη του ΖΕΒΣ με εκτιμόμενε ποσότητε μεταξύ 2 και 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών. Η ΕΝΗ δηλώνει ότι επιθυμεί ταχείε διαδικασίε ανάπτυξη και των δύο κοιτασμάτων, κάτι που η κυπριακή πλευρά τουλάχιστον αναμένει να αποτυπωθεί στο πλάνο ανάπτυξη που η Ιταλική Εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει.